Αφήσαμε την κυρία της εκπομπής Reload στο τέλος για να τη ρωτήσουμε έτσι λίγο πιο πικάντικες ερωτήσεις. Θέλεις πικάντικες ερωτήσεις, Μαριάννα Νεφίτου? Δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω δεν έχω ταμπού. Απαντάω σε όλα. Εντάξει. Okay. Πρώτη ερώτηση. Τι θα τη ρωτήσουμε τη Μαριάννα? Θέλετε να ρωτήσουμε κάτι από το control πάνω ή όχι? Να ρωτήσω εγώ. Εντάξει, να ρωτήσω εγώ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή B2. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Εγώ ευχαριστώ που καλώσατε. Πώς είναι η εμπειρία του Reload ένα χρόνο, Μαριάννα μου? Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, αξέχαστη εμπειρία. Ακόμη και αν τελειώσει το θέμα του Reload, εγώ, για μένα θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Έκανα καινούργιες γνωριμίες, απέκτησα εμπειρία όσοι μπορούσα να αποκτήσω για ένα χρόνο στην τηλεόραση. Νομίζω ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που θα μου μείνει έτσι για πάντα. Πώς βρέθηκες εσύ στα castings του Reload? Και εσύ τελευταία μέρα κάνεις την αίτηση? Ναι, και εγώ τελευταία μέρα. Και εγώ, δηλαδή, ναι. Νομίζω ήταν τυχαίο. Και ο Ανδρέας Πασιάς προηγουμένως και ο Ανδρέας Μεταξάς και εσύ τελευταία μέρα. Ήταν μοιραίο. Διαφημίζαμε εμείς ένα μήνα και εσείς τελευταία μέρα να κάνετε την αίτηση. Το έμαθα τελείως τυχαία. Τρεις μέρες πριν να λήξει η πρόθεσμη για τη δήλωση συμμετοχή και μία μέρα πριν δήλωσα συμμετοχή. Μάλιστα. Πώς ήταν η εμπειρία σου με τα castings γενικά, εκείνη τη συγκεκριμένα? Γίνανε δύο μέρες. Δύο μέρες, ναι. Την πρώτη μέρα θυμάμαι πως είχα λίγο άγχος, αρκετό θα έλεγα. Τη δεύτερη ήμουνα πιο χαλάρη όμως και είχα και λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί ένιωσα πως για να με επιλέξουν για να πάω να περάσω τη δεύτερη φάση, κάτι αξίζω κι εγώ. Και ήμουν λίγο έτσι πιο χαλαρή. Τι θα το περίμενες ότι θα επιλεγείς στους τρεις? Στους τρεις δεν το περίμενα, αλλά ότι θα περνούσα στη δεύτερη φάση, ναι, ήμουν αισιόδοξη. Δεν ξανασχολήθηκες όμως με τον τομέα της τηλεόρασης, όμως ασχολήθηκες με τον τομέα του modeling, που πάλι είναι παρουσίαση, ναι, στήσιμο κτλ. Αυτό σε βοήθησε, νομίζεις? Νομίζω, ναι, όσον αφορά το θέμα έτσι, της άνεσης με το φακό, νομίζω με βοήθησε αρκετά. Γιατί και στο modeling έχουμε συχνά να κάνουμε φωτογραφίσεις με fashion shows που συνέχεια να αναστρεφόμαστε με το φακό και νομίζω ότι είναι αρκετά βοηθητικό. Πώς σε βοήθησε η ομορφιά, πιστεύεις, σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις? Θεωρεί κάποιος ότι είναι... Γιατί οι συμπαρουσιαστές σου είχαν πει κάποια πράγματα για σένα, δεν ξέρω αν τα άκουσες πάνω στο control. Όχι, δεν τα άκουσες. Άκουσες? Όχι, καθόλου. Μάλιστα, πώς θα απαντήσεις τώρα, τι να πω? Ο Πασιάς είπε ότι είσαι όμορφη γυναίκα, λίγο επικίνδυνη και μπορείς να κάνεις τους άντρες... Ναι, ναι, νομίζω να απαντήσει και ύστερα. Ναι, ναι, έχει δίκιο ο σκηνοθέτης. Ναι. Τι θα έλεγες εσύ για τον Ανδρέα Πασιά? Για ποιο θέμα? Γενικά, πώς το βλέπεις ως άνθρωπος, παρουσιαστή, ως καλλιτέχνη κτλ. Μπορείς να πεις οτιδήποτε, είμαστε μετά μας ανοιχτά. Α, ωραία. Ναι. Ο Πασιάς είναι... Όχι, νομίζω πως είναι πολύ καλός καλλιτέχνης, γιατί για μένα ο Πασιάς είναι καλλιτέχνης, είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Μένει η Ελλάδα και κάνει εκεί την δουλειά του, τέλος πάντων. Και από ό,τι έχω ακούσει είναι πολύ καλός, από ό,τι έχω δει, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή... Σε live performance όχι, αλλά από ό,τι έχω δει κάτι από φωτογραφίες στο Facebook και από το πώς μου μιλάει για αυτή τη δουλειά, νομίζω πως είναι κάτι που αγαπάει και φαίνεται ο επαγγελματισμός. Νομίζω δεν είναι ανάγκη να δεις και τη δουλειά του άλλου, αλλά και από τον τρόπο που μιλάει, νομίζω μπορείς κάτι να καταλάβεις. Πολύ παθιασμένος με τη δουλειά του. Ναι, και ξέρει τι λέει, ας πούμε. Ο Μικρούλης. Ο Μεταξάς. Ο Ανδρέας Μεταξάς. Ο Μικρούλης της παρέας. Ο Μεταξάς είναι η αδυναμία μου. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι και αυτός καλός στη δουλειά του στο Reload. Αγαπά πολύ το Reload, αγαπά πολύ την τηλεόραση ο Μεταξάς. Εξάλλου θέλει να σπουδάσει και δημοσιογραφία. Αυτό το Μεταξάς, Πασιάς, Μεταξάς, Πασιάς. Εγώ τους λέω με τα επίθετά τους για τον απλό λόγο ότι είναι και οι δύο Αντρέιδες και πρέπει κάπως να τους ξεχωρίζουμε. Το modeling πώς προέκυψε για σένα, Μαριάννα? Και αυτό δεν το επιδίωξα, όπως και την τηλεόραση. Ήταν από παρότρινε σειρή μητέρα μου. Μου είπε: ασχολήσουμε κάτι, κάνε κάτι στον ελεύθερο χρόνο. Γιατί ο νους μου ήταν συνέχεια, όχι στο σχολείο, στα μαθηματικά περισσότερο. Ήμουν συνέχεια κολλημένη και έκανα μαθηματικά. Δηλαδή μου λέγανε οι φίλες μου να βγούμε έξω κι εγώ Έλληνα ασκήσεις. Ναι. Μήπως γι' αυτό μπήκε στη διαδικασία να σπουδάσει κιόλα μαθηματικό? Εννοείται. Ναι. Ότι η Μαριάννα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μαθηματικό και είναι στον δεύτερο χρόνο. Τώρα πάω τρίτο. Στον τρίτο. Πάει στον τρίτο. Ναι, το είχα αποφασίσει από την πρώτη γυμνασίου για να σας πω ότι ήταν το χειρότερο μου μάθημα στο δημοτικό. Πραγματικά τα μισούσα τα μαθηματικά. Και στην πρώτη γυμνασίου είχα πάρει δέλτα στο πρώτο τρίμηνο. Έπαθε σοκ μητέρα μου, με έστειλε σε φροντιστήριο. Είπα και εγώ θα κάτσω να διαβάσω γιατί δεν μπορώ να με υποτιμάνε. Είναι το απεχθάνομαι. Και από το δεύτερο τρίμηνο πήγα κατευθείαν Α και τα λάτρεψα αμέσως.
Αυτό πρέπει να το βγάλουμε λίγο, το Δέλτα. Ποιος καθηγητής σου έβαλε Δέλτα τώρα που σπουδάζει και μαθηματικά. Υπήρχε και το Ε, πάλι καλά που δεν πήρα Ε. Ναι, σημασία έχει ότι από Δέλτα πήγα Α και νομίζω. Τι σου αρέσει γενικά στα μαθηματικά? Νομίζω τα μαθηματικά αυτό που με ελκύει είναι ότι είναι στο μετέχμιο φαντασίας και πραγματικότητας. Δηλαδή, θέλουν διάβασμα όμως. Θέλουν διάβασμα, αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι φαντασία. Δηλαδή, όσο και να διαβάζα, δεν το έχεις και νομίζω το ταλέντο στα μαθηματικά είναι φαντασία. Ναι. Το ταλέντο στα μαθηματικά είναι φαντασία. Αυτό είναι. Πραγματικά. Αν κάποιος ασχοληθεί λίγο πιο βάθιο με μαθηματικά, θα καταλάβει τι εννοώ. Πόσα χρόνια είναι το πτυχίο στο πανεπιστήμιο του? Είναι 4 χρόνια. Αλλά έχεις ακόμα 2 χρόνια φαντασίας και τεχνολογίου και τα λοιπά. Ναι, όμως πραγματικά είναι πολύ το διάβασμα, ναι. Εκτός από τα μαθηματικά, το διάβασμα, το πανεπιστήμιο, το reload και το modeling, τι άλλο κάνει η Μαριάννα Νεοφύτου? Δεν κάνει κάτι άλλο. Νομίζω δεν έχει χρόνο να κάνει κάτι άλλο. Δεν μένει χρόνο. Δεν μένει χρόνο, όχι. Βγαίνεις με τις φίλες σου. Είσαι, να πούμε, από τη Λεμεσό. Σωστά. Βγαίνω. Πας και έρχεσαι, μένεις. Μένω Λευκωσία λόγω σπουδών και δουλειών κλπ. Αλλά το καλοκαίρι περισσότερο είμαι Λεμεσό και όταν θα έχω κάποια φωτογράφηση στη Λευκωσία ή fashion show, έρχομαι Λευκωσία. Το επιδιώκεις το fashion show, έρχεται, έχει συγκεκριμένο κόνσεπτ το οποίο τρέχει σχετικά με το fashion show ή μπορεί, ας πούμε, να δεχτείς τα πάντα στο fashion show, γενικά στο modeling? Δεν τρέχω κάτι. Βασικά, μέσω του πρακτορείου μου παίρνω κάποιες δουλειές που επιλέγουν, ας πούμε, οι άνθρωποι σχεδιαστές που βλέπουν τα μοντέλα και επιλέγουν κάποιο μοντέλο. Νομίζω δεν έχω. Τώρα, αν βάζω όρια στο θέμα του concept, ναι, ας πούμε, δεν θα έκανα γυμνή φωτογράφηση. Δεν θα έκανα γυμνή φωτογράφηση. Γιατί? Γιατί ειδικά στην Κύπρο είναι κάτι που νομίζω θα παρεξηγόταν και εγώ προσωπικά φυσικά δεν νομίζω πως το να κάνει κάποιος γυμνή φωτογράφηση είναι πορνό, γιατί νομίζω το πορνό βγαίνει κυρίως από το ύφος. Δηλαδή, αν κάποιος είναι γυμνός και το ύφος του είναι τελείως αγνό, για μένα μόνο πορνό δεν είναι αυτή η φωτογράφηση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι τελείως ντυμένος και με το ύφος του να βγάλει κάτι πολύ πιο πορνό από ότι κάποιος που είναι γυμνός. Για να κάνεις modeling, τώρα τηλεόραση κτλ., ακολουθείς κάποια συγκεκριμένη διατροφή, τρως πράγματα? Καμία σχέση. Τρώω τα πάντα. Τρως τα πάντα. Τα πάντα και κάθε 10 λεπτά. Είναι από τους ανθρώπους που πρέπει εμείς που έχουμε και λίγα κιλά περισσότερα να μισάμε. Γιατί τρώει τα πάντα και είναι όπως τη βλέπετε. Ναι, πολύ με μισού για αυτό το λόγο. Δεν γυμνάζομαι, όχι. Δεν γυμνάζεσαι. Δεν γυμνάζομαι, τρώω συνέχεια. Δεν γυμνάζεται. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσω γυμναστήριο. Πήγαινα το περασμένο καλοκαίρι και μου λείπει πολύ. Γιατί είναι. Αυτή η ευεξία που νιώθεις μετά το γυμναστήριο είναι απίστευτη. Η Μόνικα, η παραγωγός μας, επιμένει να σε ρωτήσω για το μαλλί σου. Ναι. Πότε το έκοψες για τελευταία φορά? Το κόβω. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το μαλλί της. Δηλαδή είναι. Τι να πω. Το κόβω αυτό είχαμε σχολιάσει και στο. Συγγνώμη, πιδακόπτω. Ναι. Και στο casting, όταν είδαμε. Ναι, όντως. Αυτό το μαλλί. Και τώρα έχει μακρύνει περισσότερο ακόμα. Ακόμα. Το κόβω κάθε 6 μήνες μόνο τις άκριες για να δυναμώσει, να είναι δυνατό και να μακραίνει και περισσότερο. Αλλά αποφάσισα να το κόψω έτσι λίγο. Λίγο. Μέχρι τη μέση, ας πούμε, γιατί νομίζω το έχω παρακάνει, είναι πολύ μακρύ. Μάλιστα. Ναι. Πόση ώρα χρειάζεται για να τα λούσεις, να τα χτενίσεις, να. Να τα λούσω χρειάζομαι μισή ώρα, ναι. Να τα στεγνώσω 10 λεπτά και το χτένισμα είναι εύκολο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι δύσκολο μαλλί, επειδή είναι πολύ και μακρύ, αλλά είναι εύκολο. Σχετικά θα το κόβεις κοντό το μαλλί σου? Κοντό εννοώ. Όχι, ποτέ. Όχι, ποτέ. Όχι. Θα τα άλλαζες το χρώμα? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Αυτό είναι το φυσικό σου, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι το φυσικό της Μαριάννας. Γενικά στην εμπειρία σου, τώρα που θα τελειώσεις, τώρα που τελειώνει το reload και το καλοκαίρι, τελειώνεις το πανεπιστήμιο, θα κάνεις διακοπές, θα έχεις επιλέξει κάπου να πας? Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, αλλά κάτι θα κάνω, που θα μου πάει. Εκτός Κύπρου έχεις κάποιους αγαπητούς προορισμούς, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου, εκτός της Λεμεσού? Μπορεί. Γιατί θα μου πεις τη Λεμεσό τώρα. Όχι, επειδή μένω Λεμεσό, δεν θα έκανα Λεμεσό διακοπές. Θα έλεγα απέναντι. Θα έλεγα, ξέρω εγώ, την Αγία Νάπα ή κάτι, η Προταρά ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα πάω εκτός Κύπρου, θα δούμε. Ανάλογα και με το τι δουλειές θα προκύψουν και τέτοια. Βγαίνει η Μαριάννα, ασχολείται με τις φίλες της, έχει χρόνο για να πάει για ένα καφέ? Για καφέ, ναι, μου αρέσει να πηγαίνω για καφέ με τις φίλες μου. Γενικά μου αρέσει να μιλάω, μου αρέσει η επικοινωνία με τους φίλους μου, αλλά για κλάμπινγκ, ας πούμε, σπάνια. Άρα. Όταν πάω θα περάσω, ναι, καλά, θα περάσω πολύ καλά, θα διασκεδάσω, αλλά πηγαίνω σπάνια κλάμπινγκ. Πες μου έτσι μια εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα από το reload, από τα γυρίσματα του reload.
Από το Reload. Ή γενικά από τις σκηνογραφίες που κάνεις, γιατί κάνατε και εξωτερικές σκηνογραφίσεις, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, γκάλοπ. Βασικά πολλά πράγματα θα θυμάμαι. Έπεσε πολύ γέλιο αυτό το χρόνο. Αλλά νομίζω αυτό που πάντα θα μου μένει στο μυαλό είναι την ώρα που δεν δείχνει η κάμερα τον Πασιά που χοροπηδά σαν τον Παρδαλό Κατσίκη. Και δεν τον έχει δείξει ποτέ η κάμερα, πραγματικά. Έχουμε behind the scenes του Reload να δείξουμε λίγα ή όχι? Εγώ θα σε ευχαριστήσω, θα σου ευχηθώ κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και αν κάνεις στο μέλλον, να σου πω κάτι. Είναι πολλές φορές κάποια πράγματα τελειώνουν, αρχίζουν κάποια άλλα. Μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα που θα τελειώσεις τις σπουδές σου. Μπορεί να μην θέλεις να ασχοληθείς με το modeling ως μαθηματικός. Φυσικά, όταν μπει στη λίστα εκεί με τους μαθηματικούς, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα διοριστείς. Σκέφτεσαι να διδάξεις μαθηματικά. Πώς ακριβώς σκέφτεσαι να εξασκήσεις με το επάγγελμα? Θα κάνεις ιδιαίτερα, θα θέλεις να... Μάλλον ιδιαίτερα, γιατί αν περιμένω από τη λίστα, στη σύνταξη θα βγω. Λίγο πριν τη σύνταξη, βασικά, 2-3 χρόνια. Μάλλον ιδιαίτερα, ή μπορεί και να σπουδάσω και κάτι άλλο στο τέλος. Το σίγουρο είναι ότι θέλω να πάρω το πτυχίο μου, αλλά μετά μπορεί να σπουδάσω και δημοσιογραφία. Το σκέφτομαι λίγο. Ξέρεις ότι πολλοί μαθητές μισούν τα μαθηματικά, όπως και εσύ στο δημοτικό. Ναι. Πώς θα τους αντιμετωπίζεις αυτούς? Θα βλέπουν μια όμορφη μαθηματικό και θα μισάνε τα μαθηματικά. Δεν θα ταιριάζει αυτό. Θα προσπαθήσω να τους κάνω να τα αγαπήσουν, γιατί νομίζω αυτή είναι η τέχνη του καθηγητή. Όχι να ξέρει καλά το μάθημά του. Μπορεί κάποιος να είναι ιδιοφυΐα στο μάθημα που διδάσκει, αλλά κάποιος άλλος που μπορεί να μην είναι τόσο ιδιοφυΐα, αλλά ξέρει να τα μεταδώσει στους μαθητές και να τους κάνει να αγαπήσουν το μάθημα, πιστεύω αυτός είναι πιο καλός καθηγητής από τον άλλο. Αυτό έτυχε και για σένα και σε σένα. Ναι, νομίζω σωστά. Σε όλους μας έχουμε συναντήσει και καλούς και κακούς καθηγητές. Καλούς με την έννοια ότι ξέρουν να σου διδάξουν κάτι, ξέρουν να σε κάνουν να αγαπήσεις το μάθημα. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στην εκπομπή Επί 2. Ήταν ο Ανδρέας Πασιάς, ο Ανδρέας Μεταξάς και η Μαριάννα Νεοφύτου, παρουσιαστές της νεανικής εκπομπής του RIC Reload. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα που θα τα πούμε και πάλι, καλό σας βράδυ.